Κύριε Πρόεδρε, υψηλού επίπεδου η ομιλία του Πρόεδρου Γιούνκερ. Ήταν σοβαρή ομιλία, υπεύθυνη ομιλία. Μας μίλησε και για τα μετά το Brexit, μας μίλησε για το πρόγραμμα των επενδύσεων, το Ταμείο των Επενδύσεων. Είπε πράγματα που ήταν θετικά, δεν μίλησε για τη λιτότητα και τον ευχαριστώ γι' αυτό, μίλησε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πρότεινε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για τους επόμενους 12 μήνες, πράγματι κρίσιμους για τους πολίτες μας. Εμείς θα τον υποστηρίξουμε, με θετικό τρόπο για να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε, να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε. Στην ομιλία σας βρίσκω στοιχεία αντίδρασης στην κατάσταση τη σημερινή. Μετά από τα Brexit άκουσα πάρα πολλά άσχημα πράγματα από τους ηγέτες που έλεγαν είμαστε στην άκρη του κρυμνού, δεν έχουμε ελπίδες πια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία ήταν σαν υπνοβάτες και η Τερέζα Μέη μπροστά σε αυτό το ξεκάθαρο αλλά θλιβερό αποτέλεσμα για μας συνεχίζει 3 μήνες μετά να λέει ότι φταίει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τραγικό, είναι γελίο. Εμείς συνεχίσαμε λοιπόν την πολιτική μας και σε οικονομικό επίπεδο υπάρχουν θετικά στοιχεία. Δυστυχώς όμως μας προξενούν αλλεργία οι τελευταίοι πρωταθλητές της λιτότητας, ο υπουργός Σόιμπλε και οι φίλοι του. Νομίζω ότι αυτός ο τυφλός φανατισμός δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εμείς η ομάδα μας είναι μια προοδευτική ομάδα και δεν δέχεται τέτοιου είδους αντιλήψεις. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε μεταξύ μας, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους φιλοευρωπαϊστές σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο, με συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους για να ξεπεράσουμε τους εθνικισμούς και την σε εισαγωγικά πατριωτική μορφή της δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι πρώτον αηφόρος ανάπτυξη, καταπολέμηση της διαφθοράς, αλληλεγγύη. Νομίζω ότι αυτές οι αξίες είναι συμβατές με τις δικές μας σοσιαλιστικές αξίες. Είμαστε υπέρ των προσπαθειών για το πρόγραμμα επενδύσεων. Θα πρέπει να στηρίξουμε και πιο ρυψοκίνδυνες επενδύσεις. Είμαστε υπέρ της πιστωτικής ένωσης. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του Ταμείου για την καταπολέμηση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Είμαστε επίσης υπέρ της σωστής και δίκαιης εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της ύπαρξής της. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε τα μέσα για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Δεν θα πρέπει εμείς να τιμωρήσουμε την Ισπανία και την Πορτογαλία. Δεν θα πρέπει να σταθούμε σαν τον προκρούστη ο οποίος θα τιμωρεί με αυτούς με τους οποίους διαφωνεί. Πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη, πρέπει να στηρίξουμε τον πολίτη που έχει ανάγκη. Αυτά μας τα είχε πει και ο Ζακ Ντελόρ. Θα πρέπει επίσης να καταστήσουμε ηθική την οικονομική δραστηριότητα καταπολεμώντας τις φοροαποφυγές και φοροδιαφυγές. Θα πρέπει να πληρώνονται οι φόροι εκεί όπου βγαίνουν τα κέρδη. Δεν μπορεί ένας φούρναρης στο Στρασβούργο να πληρώνει περισσότερους φόρους από μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία. Θέλουμε επίσης και ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς για τους επιτρόπους και τέος επιτρόπους. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την εγγύηση για τους νέους. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει να σεβαστούμε αυτά που είπατε κύριε Γιούνκερ για το κοινωνικό ντάμπινγκ, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα τέτοιο κοινωνικό ντάμπινγκ και πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Και τέλος, πρέπει να προωθήσουμε την οδηγία για τις προσωρινές μορφές απασχόλησης.
και για την μετανάστευση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η Φεντερίκα Μογκερίνη είναι μια πραγματική υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε με το σύμφωνο για τη μετανάστευση για την Αφρική. Είναι επαναστατική η πρόταση αυτή. Και επίσης να βρούμε μια λύση για τους συνόδευτους ανηλίκους, για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, για την ένταξη της Κροατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σέγγεν. Έχετε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, την δυνατότητα και την ικανότητα να προχωρήσετε στην επόμενη φάση. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο εμπόδιο μπροστά μας, τον φόβο. Δεν πρέπει όμως ο φόβος να μας αποτρέψει από τον στόχο μας. Δεν πρέπει να εμποδίσουμε τους νέους να ζήσουν την Ευρώπη. Πρέπει να παραμερίσουμε τον φόβο με αποφασιστικότητα και να δείξουμε την μεγάλη ευρωπαϊκή μας καρδιά.